no makeup makeup. Με πολύ απλά προϊόντα μακιγιάζ που όλες έχουμε μπορείτε να δημιουργήσετε αυτό το look. Είναι ιδανικό για όσες κοπέλες δεν βάφετε πολύ. Το χρησιμοποιώ για πρωινές ώρες ή για όταν ταξιδεύω και γενικώς όταν δεν θέλω να βαρύνω το πρόσωπό μου με πολλά καλλυντικά. Ας μην μακρηγορώ και ας περάσουμε να το δούμε. Αρχικά θα ξεκινήσουμε με ένα primer. Έχω τη MAC από τη σειρά Prep & Prime. Θα βάλουμε μία ποσότητα στο χέρι μας και την ποσότητα αυτή την βάζω σε όλο το πρόσωπό μου. Συνέχεια χρησιμοποιώ μία BB cream της L'Oreal, η Skin Perfection. Έχω κάνει ένα review για τις BB cream και τα foundation που χρησιμοποιώ, αν θέλετε να πάτε να το δείτε. Θα έχω όλα τα link από κάτω και εκεί εξηγώ και για τη συγκεκριμένη BB cream την άποψή μου. Το καλό με το no makeup makeup είναι ότι δεν θα χρειαστεί να χρησιμοποιήσουμε πινέλα. Κάτι που είναι ιδανικό όταν ταξιδεύουμε. Εσείς θα χρησιμοποιήσω το concealer της Estée Lauder, το Double Wear. Θα να κάνω ένα νι, γιατί αν βάλουμε μόνο κάτω από τα μάτια θα δημιουργηθεί κάτι σαν μάσκα και δεν μου αρέσει καθόλου. Beauty Blender, έχω αυτό από H&M, το απλώνω παγκοναριστά. Έτσι θα δώσω φως στο σημείο κάτω από τα μάτια και θα φαίνομαι πιο ξεκούραστη. Στη συνέχεια, για να μείνει αυτό το απλό μακιγιάζ στο πρόσωπό μου, θα χρησιμοποιήσω από τη Max Factor Cream Puff λέγεται. Είναι μία πούδρα. Θα ήθελα να μου πείτε όσες τη χρησιμοποιείτε και αν την έχετε, εάν νιώθετε το ίδιο πράγμα που νιώθω και εγώ πραγματικά όταν τη μυρίζω. Μου θυμίζει παλιές ταινίες τύπου The Great Gatsby. Η μυρωδιά είναι, δεν ξέρω, σαν να ζούμε σε άλλη εποχή. Και τα μποναριστά, τοποθετώ την πούδρα σε όλο το πρόσωπο για να μην εμφανίσω λιπαρότητα στη διάρκεια της ημέρας. Θα χρησιμοποιήσω μία σκιά σε εντελώς nude απόχρωση. Είναι η Eye Color 12 από The Body Shop και την τοποθετώ σε όλο μου το κινητό βλέφαρο και κάτω από το φρύδι. Επίσης χρησιμοποιώ ένα μολύβι σε εντελώς nude απόχρωση. Είναι της Rimmel το 005 Nude και θα το βάλω στο κάτω μέρος του ματιού μου. Με αυτόν τον τρόπο μπορείτε να διακρίνετε το ένα μάτι και το άλλο. Θα φαίνομαι ας πούμε κάπως πιο φρέσκια, πιο ξεκούραστη. Θα χρησιμοποιήσω μία μάσκαρα, τη The Colossal από Maybelline. Θέλουμε ένα πολύ φυσικό αποτέλεσμα στις βλεφαρίδες μας για να φαίνεται ουσιαστικά ότι δεν έχουμε βαφτεί. Και θα βάλω και ελάχιστα στις κάτω μου βλεφαρίδες. Επειδή θέλω λίγο χρώμα στα χείλη μου, θα χρησιμοποιήσω από τον Gore το Orange Red. Τα μπονάρω ίσα-ίσα να πάρουν χρώμα τα χείλη μου και επειδή είναι πολύ ενυδατικό, θα με βοηθήσει στη διάρκεια της ημέρας να μην είναι και ξηρά. No makeup makeup, όπως είπαμε, και δεν θέλω να έχω κάτι έντονο πάνω μου, θα πάρω μία χαρτοπετσέτα και θα περάσω τα χείλη μου ώστε να φύγει η μεγαλύτερη ποσότητα από το κραγιόν που χρησιμοποιώ. Ελπίζω να σας φάνηκε χρήσιμο το no makeup makeup.
Και αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε like και subscribe.